Γεια σας. Είμαστε στην πλατεία Αυδή με μαθητές, μαθήτριες και καθηγητές από το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Γεια σας. Οπότε θέλετε να μας πείτε για αυτή την εφημερίδα που βγάζετε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Χαλκίδα, είμαστε το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδας και ασχολούμαστε με τη δημοσιογραφία. Πιστεύω ερασιτεχνικά και πιστεύω ότι έχει προχωρήσει πολύ παραπάνω από τα υπόλοιπα σχολεία που έχουμε και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά. Γενικά μας αρέσει να ανεβάζουμε διάφορα θέματα, τύπου ας πούμε για το σχολείο μας, για τους αγώνες που είχαμε πρόσφατα, για αγώνες βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, γυναικών, ανδρών. Ανεβάζουμε πολλά κείμενα για πολλές ημέρες παγκόσμιες, τύπου ημέρα της γυναίκας, ημέρα του καρκίνου. Έχουμε κάνει και μία αφιέρωση μάλιστα στην ημέρα των τεμπών που έχει γίνει ένα χρόνο πριν. Ουσιαστικά τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ για αυτή την εφημερίδα και όσο το πολύ δυνατό βγάζουμε την ψυχή μας σε αυτήν. Ποιος άλλος θα ήθελε να μας πει για την εφημερίδα, έχει γράψει κάποιος άλλος? Γενικότερα λέω, τα παιδιά της εφημερίδας ήταν όλα πολύ ενθουσιασμένα να έρθουν εδώ. Είμαστε όλοι μαζί σαν ομάδα και ανεβάζει ο καθένας κάτι ξεχωριστό. Πολλές φορές μπορεί να συνεργαστούμε για κάτι και να μιλήσουμε σε ομαδική που έχουμε για αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ ικανοποιημένη από τα παιδιά και από ό,τι δείχνουν στην ομάδα. Και πραγματικά χαίρομαι που βρήκα τρεις ανθρώπους δίπλα μου για να φτιάξουμε το δικό μας project. Πόσο καιρό το κάνετε αυτό? Έχουμε σχεδόν από την αρχή του σχολείου. Είναι από περίπου τον Οκτώβριο. Γεια σας. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την έντυπη εφημερίδα και φέτος δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική, η οποία... Και εμείς ηλεκτρονική έχουμε, μια χαρά είναι. Η οποία στη συνέχεια θα γίνει και έντυπη με επιλεγμένα κείμενα από αυτά που έχουμε γράψει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που βρισκόμαστε εδώ. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πει ο διευθυντής του σχολείου δύο λόγια για το σχολείο. Κύριε Καστρώτη, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το σχολείο? Βεβαίως, να πω. Εγώ δεν θα πω για την εφημερίδα, θα πω για το πόσο ενθουσιασμένος είμαι που τα παιδιά λαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και το σχολείο θέλω να διαβεβαιώσω ότι ενισχύει και πάντα θα ενισχύει τέτοιες πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια του σχολείου. Όπως είπαν και τα παιδιά εδώ, είμαστε ένα μικρό μέρος του ΕΠΑΛ. Το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδας είναι ένα παλιό σχολείο. Είναι το μεγαλύτερο σχολείο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έχει περίπου 450 μαθητές και παραπάνω. Και έχουμε αναπτύξει δράσεις εξωστρέφειας τρέχοντας πάρα πολλά πολιτιστικά προγράμματα, περιβαλλοντικά και κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε πάρει διαπίστευση Εράσμους και τα παιδιά πραγματικά κάνουν πολύ φοβερή δουλειά, πολύ μεγάλη δουλειά, ώστε να πιάσει τόπο η όλη αυτή η προσπάθεια. Τέλεια. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμάς που μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε με τη διάχυση αυτά τα προγράμματα. Η εφημερίδα δεν είναι φετινό project. Έχει τρέξει στο σχολείο μας και στα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Έχουμε μαθητές εδώ που έτρεχαν τα προηγούμενα χρόνια την εφημερίδα. Εμείς βασικά το ξεκινήσαμε μαζί με την κυρία Δούν και τον κύριο Σιμανδούρα. Πολύ ερασιτεχνικά, δεν περιμένουμε ότι θα φτάσει εδώ πέρα. Αλλά είναι ένας τρόπος έκφρασης η γραφή, πολύ δυνατός σαν τους αιώνες και έχουμε γράψει πάρα πολλά άρθρα, φεμινιστικά, ιστορικά. Γενικά είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και δουλεύουμε συνήθως ο καθένας ξεχωριστά και αυτό είναι το καλύτερο για τον καθένα. Έχεις γράψει κάποιο κείμενο εσύ? Ναι, έχω γράψει. Τι? Φεμινιστικά κείμενα για τη Simone de Beauvoir. Έχω γράψει μια έκθεση που μπήκε στο σχολείο με το πώς οι γονείς προσπαθούν να ελέγξουν τα παιδιά μέσω αυτών και πώς προσπαθούν να ελέγξουν το μέλλον τους. Έχω ασχοληθεί γενικά περισσότερο με αυτά τα θέματα, αλλά πάρα πολύ έχω γράψει ιστορικά θέματα για τον αθλητισμό. Έχουμε πάρα πολλά ποίηματα. Έχουν γράψει απίστευτα ποίηματα μαθήτριες που έχουμε. Από αυτούς και αυτές που βλέπω εδώ πέρα, έχει γράψει κανείς ποίηματα? Γεια σας. Εγώ έχω γράψει ένα ποίημα. Είναι στην κατηγορία rap, κάπως. Έσχος. Συγγνώμη, συνέχισε, μου ξέφυγε. Και
το διάβασε ο κύριος Χιαμανδούρας, το άρεσε και μου πρότεινε να το βγάλω στην εφημερίδα και έχω σκοπό να το κάνω αυτό. Τέλεια. Κύριε Πουλή, να σημειώσουμε ότι ο αρχηγός του προγράμματος, ο κύριος Χιαμανδούρας, είναι και ο ίδιος ποιητής και μάλιστα πρόσφατα εξέδωσε ένα καταπληκτικό βιβλίο με ποίηματα. Θα μας πει και αυτός δύο λόγια, πιστεύω. Ευκαιρία, αν και είναι πολύ, πολύ μετριόφρονο να πει, αλλά νομίζω ότι για χάρη της διάχυσης του προγράμματος θα πρέπει να μας πει δύο λόγια. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας δίνετε αυτό τον χώρο που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Άλλωστε αυτός δηλαδή είναι και ο σκοπός ευθύς εξ αρχής της δημιουργίας της εφημερίδας μας, να δώσουμε χώρο στα παιδιά να μπορέσουν να εκφραστούν με όλους αυτούς τους τρόπους που μας ανέφεραν ήδη με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω τίποτε δεν άφησαν που να μην σχολιάσουν. Και φαίνεται ότι όταν δίνουμε χώρο και εμπιστοσύνη στα παιδιά, υπάρχει αποτέλεσμα. Να πω ότι εμείς πραγματικά πάρα πολύ λίγο, ίσα που δηλαδή παρακολουθούμε τη δουλειά που κάνουν, η εφημερίδα την τρέχουν τα παιδιά μόνα τους, πραγματικά. Και είμαστε ενθουσιασμένοι με τα παιδιά μας εμείς. Εντάξει, αυτά. Κατά λοιπά, ναι, έχω γράψει και κάτι ποίηματα, είναι αλήθεια, αλλά δεν θα τα παγγείλω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς οργανώνετε την εφημερίδα? Λέει ο κύριος Χιαμανδούρας, τα κάνετε όλα μόνα σας. Εγώ έχω την ιστοσελίδα και η Αλεξάνδρα συλλέγει τις πληροφορίες. Συσσαγωγικά, όσα παιδιά γράφουν, μου τα δίνει εμένα και εγώ απλά τα γράφω μέσα. Συμμετέχουμε και εμείς βεβαίως. Αλλά είναι ένα... Χειρόγραφα τα δίνουμε το... Στην αρχή το ξεκινήσαμε χειρόγραφα. Αλλά επειδή ήταν δύσκολο στο να μπορέσουμε να διαβάσουμε αυτά που γράφανε, ζητάγαμε να μας το στείλουν σε PDF. Και πάνω κάτω έτσι το έχουμε βρει. Βεβαίως έχουμε και μία ομαδική στην οποία μιλάμε μεταξύ μας για το τι θέματα μπορούμε να ανεβάσουμε. Δηλαδή έχει τύχει παιδιά να μας ρωτάνε τι μπορούμε να ανεβάσουμε τώρα και να πούμε γενικότερα ό,τι θέλετε, ό,τι μπορεί να γίνει. Λέμε ιδέες, π.χ. είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα ή οτιδήποτε. Και βρίσκουμε πάνω κάτω τι θα ανεβάσουμε στην εφημερίδα. Γενικά έχω παρατηρήσει ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία που ήμουνα, γιατί έχω κάνει κάποιες μεταγραφές. Αποβολές. Όχι, όχι. Απλά μεταγραφές. Ήταν διαφορετικά τα θέματα. Ήταν γυμνάσιο, πρώτη λυκείου ήμουν σε άλλο σχολείο και τώρα δευτέρα λυκείου βρίσκομαι σε αυτό το ΕΠΑΛ. Στην πρώτη λυκείου προσπαθήσαμε να οργανώσουμε μια εφημερίδα και δεν ανταποκρίθηκε κανένας. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ περήφανη και για τα παιδιά αλλά και για τον εαυτό μου που μπόρεσα να ανοιχτώ σε αυτό το θέμα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και να μπορέσω ουσιαστικά να εκφραστώ αυτό. Από ό,τι έχουμε καταλάβει έχει και απήχηση στο σχολείο, δηλαδή δεν τα γράφετε μόνοι σας, δεν τα διαβάζετε μόνα σας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν γι' αυτό θα θέλατε να πείτε, το πώς το υπόλοιπο σχολείο το αντιμετωπίζει, αντιμετωπίζει τα κείμενά σας, δηλαδή αν θα ακούσετε κάτι ενδιαφέρον από συμμαθήτρια, συμμαθητή, π.χ. γράφεις εσύ για το φεμινιστικό κομμάτι. Θα σου πει κάποιος πολύ ωραίο, δεν το ήξερα, δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, τα κείμενα που έχουμε γράψει όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ προσωπικά είχα γράψει για τον καρκίνο, έχω γράψει για τις παιδοκτονίες. Επίσης, τώρα τα προηγούμενα τεύχος που ανέβηκε προχθές έγραψα για την ιστορία του μακιγιάζ 100 χρόνια, πώς ξεκίνησε μέχρι το 2024. Και γενικά όλα τα παιδιά προσπαθούμε κάθε μέρα και ανεβάζουμε καινούργια κείμενα και πιστεύω σε ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να πείτε, πέρα από τις παγκόσμιες μέρες, και αν γράφετε και για θέματα της επικαιρότητας. Δηλαδή, είπατε για τα Τέμπη, γενικά αν επηρεάζεστε από αυτό και θέλετε να δημοσιεύσετε κάτι σχετικά. Ανεβάζουμε πάρα πολλά θέματα, τα επίκαιρα ουσιαστικά. Όπως είπαμε, ανεβάζουμε δυστυχήματα, τύπου τεμπών, δηλαδή κάτι πολύ μεγάλα γεγονότα. Παγκόσμιες μέρες, όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα ανεβάζουμε. Και ουσιαστικά στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν και σχόλια όπου μπορούν οι μαθητές να σχολιάσουν κάτι. Πάντα η γνώμη μας είναι σεμνή. Μπορούμε να εκφραστούμε, ναι μεν, αλλά εντάξει, άμα κάποιος δεν θέλει να αναφέρει το όνομά του, δεν τον αναγκάζουμε. Μιλάμε ελεύθερα και έχουμε ουσιαστικά τακτικά, ίσως και τακτικές πληροφορίες, με τα όρια τους. Αυτό. Σε μιλή τι θα πει?
Σεμνή. Έχει τύχει να κόψετε κάτι, δηλαδή, επειδή όχι, φάνηκε όχι, όχι. Πάρα πολύ δεν, έχει τύχει να, δεν έχει τύχει να κόψουμε. Απλά ουσιαστικά δεν αναφέρουμε βρισχές, κάποια σεξιστικά σχόλια, υπερβολικά. Αυτό. Δηλαδή να είμαστε τυπικοί. Λίγο προσωπικά δεν θα έγραφα καν σεξιστικό σχόλιο. Και ούτε θα δεχτώ σε κάποιο άρθρο που έχουμε γράψει να υπάρχουν από κάτω τέτοιου είδους σχόλια. Γιατί αυτές οι απόψεις δεν είναι απόψεις. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη βέβαια, νομίζω η Αλεξάνδρα δεν αναφέρονταν στα σχόλια, αναφέρονταν στα κείμενα που γράφουμε. Να μην γράφουμε σεξιστικά σχόλια. Π.χ. αν δεχτούμε κάποιο κείμενο, να μην έχουμε γράψει κάποιο σεξιστικό σχόλιο. Να είμαστε τυπικοί σε αυτά που γράφουμε γενικά στην εφημερίδα. Επειδή μην το μπερδεύσουμε. Εντάξει. Η σελίδα μας είναι με μικρά γράμματα, τα νέα του epal.blogspot.com ή .gr βγαίνει. Θα ήταν τιμή μας αν θέλατε να την παρακολουθήσετε κι εσείς και θα μας κάνατε πολύ πιο χαρούμενος. Ωραία. Ευχαριστούμε. Θα το κόψουμε για διαφήμιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.